για τον προσεχή Ιούνιο μετατέθηκε η ισχύ της απόφασης για τη μεταφορά των ταμιακών διαθέσιμων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η απόφαση ελήφθη κατά τη χθεσινοβράδινη ευρεία κυβερνητική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με τη συμμετοχή και των δύο θεσμικών φορέων της αυτοδιοίκησης, ενώ σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών, για την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης τον Ιούνιο θα καθοριστούν από κοινού οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα την αφορούν. Αποφασίστηκε να δοθεί μια παράταση για τη μεταφορά των αποθεματικών και των Δήμων και των Περιφερειών στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι 36, ούτως ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις και μέσα από τις συναντήσεις που θα γίνουν τεχνοκρατικά να καταλήξουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα. Η σύσκεψη διήρκησε 2,5 ώρες, ενώ το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, η Γενική Γραμματής του Υπουργείου Εσωτερικών Κώστας Πουλάκης και Δημοσιονομικής Πολιτικής Κώστας Πιλιοτόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Δημοσίου Χρέους Δημήτρης Τσάκωνας, που άκουσαν τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών να επαναλαμβάνουν τις έντονες αντιδράσεις των φορέων της αυτοδιοίκησης που είχαν αρνηθεί να υλοποιήσουν την κυβερνητική απόφαση, απειλώντας πως θα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ καλή μέρα και ανέδειξε ότι όταν η κεντρική κυβέρνηση έχει τη διάθεση να συζητήσει με την αυτοδιοίκηση, τότε κάτι καλό προκύπτει. Συνεχίζουμε. Μετά τη σύσκεψη, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, έκανε λόγο για νίκη της αυτοδιοίκησης, ενώ ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Κώστας Αγοραστός, υπογράμμισε ότι στο τέλος του 2018, από συνολικά διαθέσιμα 1 δισεκατομμύριο 62 εκατομμύρια ευρώ, οι περιφέρειες είχαν τοποθετήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα 455 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, οι περιφέρειες έχουν από μόνες τους αίσθηση του καθήκοντος και έχουν κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουν για να βοηθήσουν την πατρίδα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Ταυτόχρονα, θέλουμε να υπάρξει μια ισορροπία για να μην δημιουργηθεί κεφαλαιακό πρόβλημα στις συστημικές και συνεταιριστικές τράπεζες. Συνεπώς όλα αυτά συζητήθηκαν, έχουμε την Επιτροπή και νομίζω θα βρεθεί λύση προς όφελος της χώρας και των συμπολιτών μας. Θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα και το αποδεικνύουμε με συνείδηση και συνέστηση και χωρίς να χρειάζονται υπουργικές αποφάσεις.